Γεια σας φίλε μου, εύμορφος Κασινάκης εδώ από το homestudioproject.com. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, δημιουργική εβδομάδα, να είστε καλά δεδομένης της κατάστασης και μένοντας στο σπίτι, γιατί πρέπει να μείνουμε στο σπίτι, να κάνουμε υπομονή και όλα θα περάσουν. Επιστρέφω στα βίντεο μετά από ένα διάστημα απουσίας μου 3 μηνών. Δεν το ήθελα, απλώς έλειπα στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Επέστρεψα όμως και επιστρέφουμε στα βίντεο. Θα είμαι πιστός στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας και λόγω της κατάστασης μπορεί να ανεβάζω και 2 βίντεο την εβδομάδα. Θα δείξει, γιατί παράλληλα ετοιμάζουμε και πολλά ενδιαφέροντα δημιουργικά πράγματα. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα σας έχω μία πολύ σημαντική ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, όπως είπαμε, επιστρέφουμε στα βίντεο. Στο τελευταίο βίντεο που έκανα, είχαμε κάνει το πώς μπορούμε να ηχογραφήσουμε ακουστική κιθάρα στο home studio μας. Τώρα συνεχίζουμε με μίξη και πιο συγκεκριμένα πώς μπορώ να κάνω EQ σε ακουστική κιθάρα. Για τη χρησιμότητα του βίντεο έχω γράψει 4 κανάλια ακουστική κιθάρα σε ένα τραγούδι που έχω γράψει για τη δουλειά ενός φίλου μου. Έχω γράψει 2 κανάλια αριθμική κιθάρα και 2 αρπέτζιο. Και στα 4 κανάλια, όπως θα δείτε τώρα εδώ πέρα, έχω χρησιμοποιήσει ένα equalizer από τα waves που χρησιμοποιώ. Θα κάνω όμως σε όλα τα κανάλια μου, θα κάνω bypass το EQ, γιατί θέλω να ακούσετε πώς ήταν η ηχογράφηση και να σας εξηγήσω τι κάνω κατά τη διάρκεια που κάνω το EQ, τι προσέχω και τι αφαιρώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεφρέν του τραγουδιού, έτσι όπως το έγραψα με τις κιθάρες. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μετρώ το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι ουραχό. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μέτρω το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι ουραχό. Και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι ουραχό. Αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ έχω γράψει 1 κανάλι ρυθμική κιθάρα και το έχω κάνει panning τέρμα αριστερά και έχω κάνει και άλλο 1 κανάλι τέρμα δεξιά. Δεν έχω κάνει copy paste και σας το προτείνω. Γράφω 1 κανάλι κιθάρα και μετά γράφω, ακόμα και αν θέλω να γράψω το ίδιο ακριβώς ρυθμικό μοτίβο, το παίζω, το γράφω, δεν κάνω copy paste, γιατί ακούγεται πιο φυσική έτσι η ηχογράφησή μας. Λοιπόν, έχω κάνει τις ίδιες ρυθμίσεις στο equalizer. Πάμε να ανοίξουμε το equalizer για να δούμε τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κόψω κάποιες συχνότητες από τα 100 Hz και κάτω, γιατί δεν τις χρειάζομαι. Από τα 100 Hz και κάτω παίζει η μπότα, παίζει το μπάσο, γιατί θα προσθεθούν και άλλα όργανα στην ηχογράφηση. Δεν χρειάζομαι αυτές τις συχνότητες και έτσι τις αφαιρώ χρησιμοποιώντας high pass filter, το οποίο εδώ είναι, το βλέπετε εδώ, μου λέει high pass. Έχω κόψει στα 100 Hz. Ωραία, και μετά έχω κάνει το εξής. Πήρα μια συχνότητα την οποία την ανέβασα γύρω στα 13-15 dB και
βάζω να παίζει η κιθάρα, θα κάνω ένα solo όμως αυτή την κιθάρα για να ακούσετε μαζί με τη φωνή. Λοιπόν, καλό θα είναι να το ακούσετε σε ακουστικά για να μπορέσετε να καταλάβετε και τη διαφορά μετά, την ακουστική διαφορά πριν και μετά το EQ. Λοιπόν, και ψάχνω να βρω τη συχνότητα η οποία κάνει την κιθάρα μου μουντή, κάνει την κιθάρα μου λίγο πιο πλαστική, λίγο πιο ψεύτικη, γιατί έχουμε προβλήματα ακουστικότητας επειδή ηχογραφούμε στο home studio, αλλά μπορούμε να τις λύσουμε με το equalizer. Λοιπόν, προσπαθώ να κάνω μια περιήγηση στις συχνότητες και εκεί που θα ακούσω ότι κάτι συμβαίνει, κάτι παράξενο συμβαίνει, αυτή η συχνότητα που με ενοχλεί θα την αφαιρέσω. Είναι γύρω εδώ στα 300 με 400 Hz. Πάμε να το ακούσουμε. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μετρώ το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι μοναχό. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Εδώ ακούτε ότι μου βγάζει έτσι λιγάκι πολύ μπάσο. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μέτρο το πόνο μου και δεν αξίζει. Εδώ είναι η συχνότητα η οποία με ενοχλεί και θα την κόψω τώρα. Και δεν αξίζει άλλο πια να είμαι μοναχός. Και όπως βλέπετε, εκεί που βρήκα τη συχνότητα, τώρα αρχίζω και την κόβω, την αφαίρεσα όχι πάρα πολύ, είδατε στα 3 με 3,5 dB, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός στις κινήσεις μου. Επίσης μετά βρήκα μία συχνότητα γύρω στα 1000 Hz, την οποία πάμε να την ανεβάσουμε για να το ακούσετε. Πάμε να ξανακούσουμε. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μετρώ το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι μοναχό. Γύρω στα 3-3,5 dB. Θα με πάντα και στα 4-4,5 kHz, έκανα ένα μικρό boost γύρω στα 2,5 dB για να δώσω έτσι λίγο αέρα, λίγο άπλωμα στην κιθάρα, να το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να συνεννούμαστε και λιγάκι μουσικά. Και με αυτή τη ρύθμιση που έκανα, θα ακούσουμε, θα κάνω bypass για να ακούσετε την κιθάρα πριν και μετά. Σ' αυτό το δρόμο θα με πάντα εγώ μόνος μου. Πριν θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μετρώ το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι μοναχό. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα τώρα ακούτε και τις δύο κιθάρες ουρανό. Χωρίς EQ. Είσαι όνειρο τρελό, μέτρω το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να είμαι μοναχό. Είδατε ότι παρόλο που κόψαμε συχνότητες, η κιθάρα μας άνοιξε, πήρε περισσότερο όγκο και έχω το αποτέλεσμα που προσωπικά θέλω. Βέβαια, εξαρτάται πάρα πολύ από το όργανο. Μπορεί η κιθάρα που χρησιμοποιείτε εσείς να έχει πιο πολλά πριμόμεσαία ή να έχει περισσότερα μπάσα, άρα εκεί θα πρέπει να κόψουμε άλλες συχνότητες πάνω κάτω σε εκείνες τις περιοχές και να αναδείξουμε κάποιες άλλες συχνότητες. Αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός, ότι προσπαθώ
να βρω τις συχνότητες οι οποίες ενοχλούν και δεν αναδεικνύουν τις συχνότητες αυτές που πρέπει να αναδειχτούν μέσα από το όργανο. Αυτό κάνω με το EQ, δηλαδή έχω ένα κουμπί έντασης το οποίο μπορώ να αυξομοιώσω κάποιες συχνότητες. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι έτσι λειτουργεί το equalizer. Έχω κάνει τις ίδιες ρυθμίσεις και στις αρπέτζιο κιθάρες εδώ. Πάμε να το ακούσουμε. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Επίσης, μπορώ να κάνω το εξής. Μπορώ να πάρω τη ρύθμιση που έχω κάνει στη μία κιθάρα. Έχω φτιάξει εδώ ένα group channel και μπορώ να στείλω τις κιθάρες μου όλες στο group channel, να κάνω bypass εδώ το equalizer που έχω κάνει σε όλα τα κανάλια και να χρησιμοποιήσω το equalizer που έχω βάλει στο group channel. Το group channel εδώ πέρα μπορώ να διαχειριστώ και τη φωνή. Έχω κάνει ένα βίντεο για τα group channels. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος. Και τώρα θα ενεργοποιήσω το equalizer. Θα γίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, χωρίς equalizer, το πόνο μου και δεν αξίζεις άλλο πια να εμμοραχώ. Σ' αυτό το δρόμο θα είμαι πάντα εγώ μόνος μου. Θα αγγίζω αγάπη και θα πιάνω ουρανό. Κι αν είσαι όνειρο τρελό, μέτρο το πόνο μου. Βέβαια, αν δεν έχουμε το συγκεκριμένο EQ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα equalizer που έχει το πρόγραμμα ηχογράφησής μας. Αυτό το γνωρίζουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μας απασχολεί ότι πρέπει να έχουμε το τελευταίο equalizer. Μπορούμε να κάνουμε καταπληκτική επαγγελματική δουλειά με το equalizer που έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Εάν ενδιαφέρεται κάποιος, μπορείτε να του το κοινοποιήσετε. Κάντε το, μοιραστείτε το με όποιον ενδιαφέρεται. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο κανάλι του Home Studio Project, παρακαλώ κάντε. Θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, αλλά μπορεί και να ανεβάζω και ένα κάθε Σάββατο, θα το δούμε. Εάν δεν έχετε πάει στο homestudioproject.com, μπορείτε να πάτε και να κάνετε μία εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν, να κατεβάσετε τον οδηγό, τα βασικά του compression. Και αυτό που ήθελα να σας ανακοινώσω είναι ότι από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, ξεκινάω ένα καταπληκτικό δημιουργικό project που λέγεται «Ηχογραφούμε μαζί ένα τραγούδι». Ηχογραφούμε μαζί από την αρχή μέχρι το τέλος ένα τραγούδι, όλη την παραγωγή, και το κυκλοφορούμε ψηφιακά σε όλα τα δωρεάν μουσικά καταστήματα. Είναι μια καταπληκτική δημιουργική διαδικασία, ένα καταπληκτικό ταξίδι. Όσοι έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή από τους φίλους του Home Studio Project, τους ευχαριστώ και δημόσια από εδώ και περιμένω τις συμμετοχές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δώσω την παρέα μας. Θα ξεκινήσουμε τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, με αποκλειστικά βίντεο όσοι συμμετέχουν, βιντεοκλήσεις, mails, για να μπορούμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θα βοηθάω τον καθένα ξεχωριστά να προχωρήσουμε την παραγωγή του τραγουδιού, να κάνουμε τη μίξη, το mastering, την ψηφιοποίηση και να το κυκλοφορήσουμε ψηφιακά, όπως είπα. Αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο που θα είναι το Σάββατο, πώς ηχογραφώ φωνητικά στο Home Studio, σωστά φωνητικά, πώς τοποθετώ το μικρόφωνο μου.
Μέχρι το Σάββατο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, να δημιουργείτε μουσική και καλό απόγευμα.